Εικόνες που σκόρπισαν ανησυχία σε δημότες που αντίκριζαν τις φλόγες να καίνε έκταση με καλαμιές στην περιοχή Λιβάδια Ιεράπετρας και με την αγωνία να χτυπά κόκκινο, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε σπίτια και θερμοκήπια. Έφυγε η φωτιά, έριξε κάτι κουβάδες ο άνθρωπος, δεν μπόρεσε να την καταστήλει από την αρχή και πήγε δίπλα εδώ στα καλάμια, όπως βλέπετε, είναι καλαμοκανιάς γενναίος. Και είναι όλη η περιοχή γεμάτη καλάμια. Όλη η περιοχή, γύρω-γύρω βλέπετε τι γίνεται. Κινδυνεύουν θερμοκήπια και σπίτια που είναι γύρω-γύρω. Όλοι κινδυνεύουν. Ανά πάσα στιγμή. Το τελευταίο διάστημα με την ξηρασία έχουν βγει πάρα πολλά καλάμια, τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Και αποτέλεσμα είναι αυτό με την παραμικρή φλόγα, σπίθα να πάρει φωτιά. Και έχουμε σήμερα πυρκαγιά εδώ. Έχουμε σήμερα, τώρα α δούμε αν μπορούμε να τη σβήσουμε. Μόλις ήρθε η πυροσβεστική. Τι κινδυνεύει εδώ πέρα? Έχει πολλά λιόφυτα, πολλά θερμοκήπια. Και σπίτια. Και σπίτια βέβαια. Κατοικίδια, ζώα κτλ. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 άνδρες. Παρά το δύσβατο της περιοχής, κατάφεραν άμεσα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από καύση φυτικών υπολοιμάτων σε γειτονικό αγρόκτημα, όπου ο Αλβανός, οικονομικός μετανάστης, καθάριζε από τα καλάμια τον χώρο όπου εκτρέφει έγκες. Δεν ξέρω, ίσως ο καθένας ξεχωριστά να βάλει μια καταστροφέα στο κτήμα του, από την περιφέρεια να βάλουν να τα καθαρίσουν, κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να απαλλαγούμε από αυτά. Με φόντο τον απέραντο καλαμιώνα, δημότες εξέφρασαν την ανησυχία τους, καθώς με την πρώτη σπίθα υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε σπίτια, θερμοκήπια και λεώνες, τονίζοντας την ανάγκη να καθαριστεί από τα καλάμια η ευρύτερη περιοχή. Σίγουρα χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα.